η σημερινή Κυριακή έχει τη συνέχεια των γεγονότων της περασμένης Κυριακής. Την περασμένη Κυριακή έγινε το θαύμα των Πεντακυσσυλίων, εχόρτασε ο Χριστός μας 25.000 ανθρώπους, και διότι οι άνθρωποι ευχαριστήθησαν και θέλησαν να τον ακηρύξουν βασιλέα, όπως μας αναφέρει ένας άλλος Ευαγγελιστής και συγκεκριμένος ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Χριστός μας, για να αποφύγει αυτά τα χειροκροτήματα, τα ευχαριστώ και τα λοιπά, του διέλυσε αμέσως, έδιωξε τους μαθητάς του, τους έδωσε εντολή να μπουν στο καΐκι και να περάσουν την Τιβεριάδα, και αυτός ανέβη στο όρος για να προσευχηθεί. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγει ότι από εκεί όπου προσήφεται αυτός ο όρος, έβλεπε κάτω στη θάλασσα αυτούς κλειδονιζομένους. Αυτοί βρήκανε τόσο δύσκολο καιρό και τόσο αντίθετο καιρό, όπου, όπως λέγει ένας άλλος Ευαγγελιστής, δεν είχαν παρά 1,5 μίλι μέχρι τα ξημερώματα, τετάρτη φυλακή που επήγε ο Χριστός περιπατώντας επί της θαλάσσης. Τετάρτη φυλακή είναι 3 με 6 το πρωί. Παρότι τους έβλεπε να βασανίζονται, τους άφησε εκτεθειμένους σε αυτή την πάλη. Δεν το είχαν κάνει μόνοι τους αυτό το ταξίδι. Ήσαν στην υπακοή του Χριστού. Εισέλθετε και φύγετε. Άρα είναι δηλαδή στο ευλόγησον, κατόπιν ευλογία της ήλθον και έκαναν το ταξίδι αυτό. Και εντούτοις το ταξίδι αυτό, παρότι ήταν κατόπιν εντολής του Χριστού, είχε μια τόση μεγάλη δυσκολία. Μπορούσαν κατά το ανθρώπινο να γυρίσουν ξανά. Δεν γύρισαν. Αδιαφόρησαν αν πάλευαν όλη τη νύχτα. Αυτό είναι κάτι για μας. Πολλές δυσκολίες υπάρχουν στους δρόμους μας. Θα πρέπει να εξετάζουμε, είναι θα στην υπακοή, το θέλει ο Θεός αυτό που κάνουμε και βρίσκουμε δυσκολία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντοτε να εξετάζεται από τον άνθρωπο. Και δεν έπεται διότι κάνεις το σωστό ότι δεν θα συναντήσεις δυσκολία. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Ίσα-ίσα όταν κάνεις το σωστό και πηγαίνεις κόντρα στο ρεύμα, τότε θα συναντήσεις μεγαλύτερη δυσκολία. Αλλά η δουλειά σου είναι να επιμείνεις. Μα μπορώ να τα βγάλω πέρα, εξαντλούμε την υπομονή μου, λέει ο άλλος. Στο δέοντα καιρό θα έρθει να σε βοηθήσει. Μη υποδεικνύουμε εις τον Θεόν πότε θα έρθει να μας βοηθήσει. Θα έρθει να μας βοηθήσει στο δέοντα καιρό, όταν δοκιμαστεί η πίστη μας και βγαίνει να εξαντληθεί η υπομονή μας. Τότε θα έρθει ακριβώς σε κλάσμα δευτερολέπτου να τακτοποιήσει τα θέματα. Εμείς εκείνο που έχουμε να εξετάζουμε στη ζωή μας, γιατί πάντοτε θα έχουμε αντικσότητες, είναι εάν αυτό που κάνουμε είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού ή είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το θέμα το δικό μας. Και από εκεί και κάτω είναι δική του δουλειά. Όλο το πάνω ξεκινάει από το ότι ο Χριστός δεν εισέλθε τα χειροκροτήματα. Είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το βγάλουμε ακόμη από πάνω μας. Είναι κάτω από το δέρμα βαλμένο. Αν κάνουμε κάτι, αν πούμε κάτι, αν βοηθήσουμε κάπου, θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη που προκαλέσαμε στους άλλους. Περιμένουμε κάπου να μας γράψουν, κάπου να μας συζητήσουν, κάπου να μας αναρτήσουν. Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον. Και αν ένας Χριστός απέφευγε, που δεν εκκινδύνευε, αλλά έκανε μάθημα για μας, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το αποφεύγουμε αυτό το πράγμα. Δύο λοιπόν κοινά μέχρι τώρα εξετάζονται
αφενός η φυγή του Χριστού να μην δεχτεί τις ευχαριστίες και τα χειροκροτήματα του κόσμου και αφετέρου των Αποστόλων η υπακοή. Και στη συνέχεια όλη η άλλη ταλαιπωρία, που είναι ευχάριστος η ταλαιπωρία όταν είναι στην υπακοή του Χριστού. Εμείς είμαι θα αφηγόπονοι, θα θέλουμε όλα εύκολα και εντούτοις. Ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών είναι πάντοτε μετεμποδίων. Κι αν ο Χριστός σου λέγει πήγαινε εκεί, συναντάζει σχολεία, όταν το κάνεις μόνος σου, από εγώ, από σάρκα, από συμφέρον, από κοσμικότητα, τι θα συναντήσεις και πώς θα έρθουν τα πράγματα. Είναι λοιπόν, λέγω, ένα ωραίο μάθημα και ακόμη είναι εκείνο ότι ο Χριστός μπορεί να αργήσει να έρθει σε τι να τον βλέπει και να διαφορεί. Όμως, αν σκεφτείς ότι σε βλέπει, τότε παίρνεις δύναμη. Κάθε τι που θα σου συμβεί, δε δικαιολογημένον όμως, θα ρωτάς και θα συζητείς με τον εαυτό σου. Άραγε, το ξέρει ο Κύριος ότι μου συμβαίνει αυτό? Και όταν πάρεις την απάντηση ότι το ξέρει, ας καθίσω λοιπόν εδώ. Εφόσον αυτός το ξέρει, ασφαλώς θα ενεργήσει όταν πρέπει να ενεργήσει και αν πρέπει να ενεργήσει. Γιατί πολλές φορές δεν ενεργεί ο Θεός. Δεν είναι πάντοτε προς το συμφέρον μας η λύση στον κόσμο τούτο. Και είναι πολλά θέματα τα οποία θα λυθούν εις τον κόσμο εκείνο. Το θέμα μας εμάς είναι να εξετάζουμε εάν το ξέρει ο Θεός και αν είναι θα εις την υπακοή του Θεού. Αυτό είναι το θέμα. Από εκεί και κάτω όλα ό,τι και αν γίνουν, όσο και αν λέγονται κακά παρά τον κόσμο, εντούτοις θα είναι καλά και θα είναι ωφέλιμα για μας. Κακό είναι μόνο ένα, η αμαρτία. Όλα τα άλλα είναι νομιζόμενα κακά και ουδέποτε κακά. Στη δετάρτη φυλακή λοιπόν 3-6 το πρωί, περιπατών επί της θαλάσσης ο Ιησούς, τους φτάνει. Ακούσατε πόσο ωραία το λέγει, τους φάνηκε ότι είναι φάντασμα μέσα στον κόπο του, μέσα στο θαλασσάδραμα αυτό όλη τη νύχτα, μέσα στα βασανά τους να γίνουν και ένα φάντασμα εκεί πέρα. Χρώμαξαν, φώναξαν, λέει χαρσίτ, δεν είναι φάντασμα, είμαι εγώ. Ο Πέτρος ο πιο με παιδιάτικη ψυχή και πάντοτε σέβδον είπε, αν λέει εσύ Κύριε είσαι, να έλθω κι εγώ επί τα ύδατα. Ορίστε του λέει, έλθε. Και κατεβαίνει ο Πέτρος και περιφατεί επί της θαλάσσης. Άλλο θαύμα εδώ. Απαρατήρητο για μας. Όσε μπορεί, καλά, το Θεό στο δημιουργό που την έφτιαξε, κάνει υπακοή. Και την περιπατεί ο δημιουργός. Αλλά ο άνθρωπος, ο αμαρτωλός άνθρωπος, εν το όνομα του Ιησού. Εν το όνομα του Ιησού όλα γίνονται. Όχι αυτά τα θαύματα που κάνω εγώ, λέγει. Μίζον τούτον εσείς θα κάνετε. Και ο Πέτρος στάνθη στερεά τη θάλασσα και τον εδέχτη και περιεπάτησε την θάλασσα. Μεγάλο μάθημα. Όταν ο άνθρωπος κρατιέται από τον Χριστόν, τα πάντα μπορεί να κάνει. Και αυτά που κάνει ο Χριστός και μεγαλύτερα ακόμη. Η θεία του Χριστού μας δεν ανέστησε νεκρούς. Η θεία του Παύλου ανέστησε και του Πέτρου ανέστησε νεκρούς. Εφόσον τώρα ο Πέτρος βλέπει τον Ιησού και περιπατεί προς αυτόν, η θάλασσα υπακούει. Τα στοιχεία μένονται. Ο άνεμος να ξεσηκώσει τα πάντα. Γυρίζει, φέρνει το μάτι του τώρα από τον Χριστό και βλέπει τους ανέμους. Βλέπει τα κύματα. Λιποψύχη. Και άρχισε να καταποντίζεται. Γιατί τι σου συνέβη? Πήρα τα μάτια σου από σένα. Τα μάτια μου πήρα από σένα. Και άρχισε να καταβυθίζουμε. Να προσέχεις άλλος. Και όλοι να προσέχουν. Να μην παίρνουν ποτέ τα μάτια σου από τον Χριστό. Γιατί από τη στιγμή που θα πάρουν τα μάτια σου από τον Χριστό, ο Σατανάς θα τους φέρει σε δύσκολη στιγμή και θα αρχίζουν να καταποντίζονται. Και αν δεν το βλέπουν αυτοί,
θα το βλέπει ο Θεός. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχασαν και αυτή τη ζωή τους και την πρόσφερο και την αιωνία είναι γιατί πήραν τα μάτια τους από τον Χριστό. Δεν ήθελησαν να βάλουν τον Χριστό ως στόχο και να βαδίζουν ευθεία. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ομιλεί για αυτό το δρόμο. Είναι τόσο λεπτός και τόσο σοβαρός που τον απεικονίζει σαν την κόψη του ξηραφιού. Βαδίζει, λέει, ο άνθρωπος, ο πραγματικός, επί ακμής λεπίδος. Φανταστείτε το ξηράφι και να περπατήσεις τώρα επάνω στο ξηράφι, αν είναι δυνατόν. Ούτε ακροβάτης να είσαι, δεν μπορείς να περπατήσεις. Δηλαδή δεν παραδέχεται πτώση ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν βαδίζει σωστά, βλέποντας μόνο τον Χριστό και υπακούντας αυτόν και προσδοκώντας αυτόν και βαδίζοντας προς αυτόν, είναι πεσμένος ή δεξιά με δεξιούς λογισμούς ή αριστερά με αμαρτωλές και ανήθικες πράξεις και λογισμούς. Μόνο αυτός ο οποίος βαδίζει σωστά. Από τη στιγμή λοιπόν ο άνθρωπος που θα πάρει το νου του, το βλέμμα του από τον Χριστό, από το δρόμο που έχει να βαδίσει για την αιωνιότητα, θα πέσει οπωσδήποτε. Ή θα πέσει δεξιά ή θα πέσει αριστερά. Το να πέσει η μηχανή δεξιά της τροχιάς ή και αριστερά, αυτό δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι εκτροχιασμένη η μηχανή. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και σε πολλούς ανθρώπους. Κάτω από τον φόβο ότι πνίγεται, ποιος? Ο Πέτρος. Που αν άντια κανείς με μια λεπίδα του Πέτρου τις φλέβες, θα βρίσκε μάλλον θάλασσα της Σιδεριάδος μέσα παρά αίμα. Που μπορούσε να κάνει δυο χεριές και να πιαστεί ξανά από την κουπαστή να ξανανεβεί επάνω. Τα χάσε. Κανένας παλικαράς έξω από τον Χριστό δεν μπορεί να σταθεί. Ας κάνει το θηριάκι. Ας λέει ότι κάτι είναι. Ας μην πιστεύει τίποτα. Ας τον βλασφημεί τον Θεό και ας τον αδιαφορεί για τον Θεό. Όταν εγκαταληφθεί από τον Θεό, εγκαταληφθεί από την χάρη, τότε καταλαβαίνει ότι είναι καρυδόσκυλο. Τότε αρχίζει να τρέμει σαν φιλοκάλαμο. Και αν πραγματικά ζητάει κάτι από τον Θεό, θα του το δώσει και θα σωθεί. Αυτό τούτο έπαθε ο Πέτρος. Κύριε, λέει, βοήθημη. Και απάντησή το, ολιγόπησε ιστή ευίστασα. Και τον αρπάζει από το χέρι ο Χριστός, διότι είναι πάντοτε δίπλα μας. Δεν είναι μακριά, εν αυτό γαρζόμεν κινούμε τα κεσμέν. Έτσι είπε ο Παύλος εδώ στην πνίκα στους παππούλιδες μας. Εδώ είμαστε, λέει, μεταξύ μας. Εδώ είναι ο Θεός. Είναι πανταχού παρόν ο Θεός. Δεν είναι άνθρωπος ο Θεός, ούτε κάποιος μεγάλος, ούτε κάποιος μικρός, ούτε κάποιος μορφωμένος, ούτε κάποιος σοφός. Είναι ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος βλέπει τις λεπτομέρειες του ανθρώπου, τις πτώσεις του και τις καταπτώσεις του. Πότε στέκεται, πότε δεν στέκεται. Και τον έβγαλε επάνω. Και ξέρετε τι λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που το είπα και προχθές στο τέλος της ομιλίας. Επεχείρησαν τότε αυτοί από πάνω να τον πάρουν τον Χριστό το καΐκι, να μην πηγαίνει με τα πόδια. Και το καΐκι αμέσως ευρέθη απέναντι από τη Ζεριάδα στο λιμάνι που επρόκειτο να πάνε. Και μάλιστα το πρωί έγινε συζήτηση. Πώς, εδώ δεν ήρθε κανένα καΐκι, εσείς πώς ήρθατε, πού σε ήρθε, δάσκαλε, εδώ? Κάθε άνθρωπος είναι μια βάρκα, είναι ένα καΐκι, είναι ένα πλοίο. Και πολλή θαλασσοταραχή και πολλούς κινδύνους και πολλές αντιξιότητες έχει στη ζωή. Όταν ο Χριστός είναι έξω από το καΐκι, τα πράγματα είναι άσχημα για το καΐκι. Από τη στιγμή που ο Χριστός θα μπει μέσα στο καΐκι, τα πράγματα αλλάζουν. Απλώς επεχείρησαν να τον πάρουν και το καΐκι βρέθηκε εκεί. Πόσο μάλλον να τον έπαιρναν και μέσα. Πολλοί μας που φέρουμε, βασανιζόμεθα, έχουμε χάσει την υγεία μας, έχουμε χάσει τον ύπνο μας, άλλοι το κτόνησαν, άλλοι κλεισμένοι στα τρελάτικα κλπ. Γιατί δεν ήθελησαν να βάλουν το Χριστό στο καΐκι τους. Δεν ήθελησαν να βάλουν το Χριστό στο τιμόνι, στη ζωή τους. Πήγανε με την εξυπνάδα τους. Πήγανε με τη γνώση του. Πήγανε με το μέσον. Πήγανε με τους φυσικούς όρους. Όχι με τους υπερφυσικούς. Δυσκολίες
πάντοτε θα υπάρχουν. Όμως, εκείνο που ενδιαφέρει τον άνθρωπο, αν θέλει πραγματικά, να περάσει κοινοζωμένη αυτή η θάλασσα όσο είναι δυνατόν πιο ανώδυνα, διότι η ζωή αυτή, πάλι κατά τον Άγιο Ισάκ, είναι μια βρώμικη θάλασσα, οζωμένη από όλες τις πλευρές. Αν θέλει να την περάσει, θα φροντίσει να βάλει το Χριστό στη ζωή του. Από τη στιγμή που θα βάλει το Χριστό στη ζωή του, τα πράγματα αλλάξουν. Παρηγορείται ο άνθρωπος. Βρίσκει περιεχόμενο. Αρχίζει να εξετάζει από πού ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάρχει. Τα πάντα δικαιολογούνται. Γιατί θα εφαρμοστεί και σε αυτόν το ζήν Χριστό και το αποθανεί κέρδος. Αμέσως θα σκεφτεί ότι μια ζωή οφείλει. Το απεθάνω σήμερα, τι βγαίνει. Το αν πεθάνω αύριο, τι βγαίνει. Τι κερδίζω. Τίποτα δεν κερδίζω. Αλλά όλα αυτά τα διδάσκει μόνο ο Χριστός. Ο Χριστός δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Του δίνει περιεχόμενο. Του δίνει πραγματική οδήγηση σωστή, ώστε να μην βασανίζεται ο άνθρωπος. Έχει, όπως ακούσατε και όπως συμπληρωματικά, επιχειρηματικά είπαμε, πολλές όψεις αυτό το θέμα και κατεξοχήν για τη ζωή μας και μάλιστα τη δύσκολη σήμερα ζωή μας, που κάθε μέρα θα γίνεται πιο δύσκολο, λόγω ότι δεν έχουμε το Χριστό ούτε στο σπίτι μας ούτε επάνω μας. Αυτά είναι περίπου γύρω από τη συνέχεια της περασμένης Κυριακής, τα οποία αναφέρει η Εκκλησία. Θα ήταν παράληψη αν δεν έλεγα, καταχρώμενος βέβαια της ανοχής σας, κάτι και για ένα άλλο περιστατικό το οποίο έχει σήμερα η Εκκλησία μας. Δεν ξέρω αν προσέξετε τα κείμενα. Ομίλησαν τα κείμενα για μια αχυροποίητη εικόνα του Κυρίου μας. Ξέρετε αυτό το πράγμα. Οι Προτεστάντες, οι Εχοβίτες και άλλοι αιρετικοί μας κατηγορούν ότι είμαστε αιωλολάτρες, διότι διατηρούμε ή και προσκυνούμε εικόνες του Κυρίου, της Θεοτόκου ή και των Αγίων Ακών. Όμως, αν κανείς προσέξει τη σημερινή ημέρα, θα δει ότι αναμνήσεται ένα γεγονός που είναι ιστορικό γεγονός, μια εικόνα του Κυρίου μας που ο ίδιος προσέφερε κάποτε σε έναν πολύ ταπεινό βασιλιά, Αύγαρο ονόματι, συνέδεσα της Παλαιστίνης, λεπρών. Υπάρχουν και άλλες αχυροποίητες εικόνες, δεν είναι μόνο αυτή, είναι και μια άλλη εικόνα την οποία ανάφησε ο Κύριος μας σε ένα μανδύλι στη Βερονίκη, την κόρη εκείνη που έφυγε να του καθαρίσει τον υδρότα όταν ανέβαινε με το σταυρό του στην οδό του μαρτυρίου. Και υπάρχει μέχρι και σήμερα η τοποθεσία αυτή, την οποία την έχουν οι καθολικοί. Το ιστορικό αυτό της αχυροποιήτου αυτής εικόνας του Κυρίου μας έχει ως εξής. Αυτός ο Αύγαρος ο βασιλεύς άκουσε ότι ένας κάνει θαύματα παράξενα. Έφτιαξε ένα γράμμα μικρό, το οποίο υπάρχει, το κείμενο, και με ένα δικό του καλλιτέχνη της εποχής εκείνης το έστειλε. Μέσα στο γράμμα του γράφει ότι πολλά έχω ακούσει για σένα, αλλά και πολλά έχω ακούσει από εκείνα τα οποία υποφέρεις από το σκληρό γένος αυτό των Ιουδαίων. Του λέγω εν κατακλείδη ότι είμαι άρρωστος και σε παρακαλώ να έρθεις εδώ. Εάν όμως δεν μπορείς να έρθεις, γράψε μου κάτι ή στείλε μου κάτι που να με παρηγορείς. Εγώ όμως του λέγω ότι, παρότι είναι μικρό το βασίλειό μου, ευχαρίστως θα δεχόμουν να συμβασιλεύσουμε. Να τον πάρει για βασιλιά και το Χριστό στο βασίλειό του. Το έδωσε στον καλλιτέχνη αυτό των νεαρών και του λέει πήγαινε να τον βρεις, να του δώσεις το γράμμα και να τον παρακαλέσεις εσύ αν είναι δυνατό να περάσει από εδώ να έρθει σε μένα να με κάνει καλά εφόσον κάνει τόσα καλά. Επήγε ο νεαρός και τον βρήκε και μιλούσε ο Χριστός μας την ώρα εκεί. Κόσμος τώρα, δεν υπήρχαν μεγάφωνα, είχε ανέβει κάπου φαίνεται σε κανένα λιθάρι επάνω και μιλούσε στο λαό. Κοίταξε ότι θα είναι δύσκολο να τον πλησιάσει.
και βγάζει ένα κεραμίδι και αρχίζει τώρα και αυτός με το δικό του τρόπο να σχεδιάζει το πρόσωπο του Χριστού μας για να το πάει όπως του είπε ο βασιλιάς. Όμως σε λίγο το πρόσωπο του Χριστού άλλαξε. Το σβήνει εκείνο και ξαναρχίζει τη νέα διατύπωση από την αρχή. Προχωρεί πιο κάτω, σε λίγο το πρόσωπο του Χριστού άλλαξε. Το σβήνει εκείνο και σε αυτή την κατάσταση τον βρήκε το τέλος της ομιλίας του Χριστού. Είχε ζήσει 4 φορές και δεν είχε κάνει τίποτα καθόλου. Όταν τελείωσε, τον πλησιάζει ο Χριστός μας μόνος του και του λέει δώσε μου το μαντίλι. Του δίνει το μαντίλι του και καθαρίζει ο Χριστός μας το πρόσωπό του και του λέει πάρ' το αυτό να το δώσεις αυτόν που σου έστειλε, και να του πεις ότι θα γίνει μερικός καλά και έπειτα θα γίνει ολικός καλά. Αυτό είναι το αχυροποίητο μανδύλιον που άφησε ο Χριστός μας το πρόσωπό του επάνω, το οποίο το έστειλε στον Άβγαρο. Μάλιστα υπάρχει επιστολή που έγραψε ο Χριστός μας και μακάριος του λέει, διότι δεν είδες και επίστεψες. Δεν μπορώ να έρθω, έχω αποστολή και πρέπει να τελειώσω το έργο μου. Όμως θα γίνεις μερικός καλά και κατόπιν όταν αναλυφθώ και φτάσω εκεί θα έρθει άνθρωπος δικός μου και θα σε αποθεραπεύσει. Και πράγματι έτσι έγινε. Όταν του πήγε το μαντίλι και το είδε και το προσεκίνησε ο Άβγαρος, ο βασιλεύς, ο λεπρός, έφυγε όλη η λέπρα από το πρόσωπό του, από το σώμα του, και έμεινε μερική στο κεφάλι του. Έπειτα, όταν οι Απόστολοι έφυγαν να κηρύξουν, επέρασε από το μέρος εκείνο ο Απόστολος Χαδαίος, ο οποίος τον εβάφησε. Και έπεσε και το υπόλοιπο πλέον λέπρα. Έφυγε και η λέπρα του σώματος και η λέπρα της ψυχής. Τόσο μεγάλο γεγονός ήταν το πρόσωπο αυτό για τον Άβγαρο τότε, που έβγαλε την εικόνα του από την πόλη. Στην πύλη της πόλης υπήρχε μεγάλη εικόνα του Αυγάρου, του βασιλέως, που όταν περνούσαν οι πιστοί έξω και έσω του βασιλείου του, τον προτείνουσαν. Έβγαλε την εικόνα αυτή και έβαλε την εικόνα του Χριστού και είπε, εδώ σε διαταλή, σε αυτόν θα προστινάτε. Και έμεινε η εικόνα αυτή κατά την ιστορία μέχρι ημερών Ιουλιανού Παραβάτου, που τότε είναι αγκάστησαν να την πάρουμε από εκεί και να την κρύψουν, και την έκρυψαν κατά τον εξής τρόπο. Σε έναν τοίχο εγκρέμισαν και την έκρυψαν, την έβαλαν και έβαλαν τούβουλα μπροστά και λιθάρια και λάστι και άναψαν ένα κερί και την έκρυψαν μέσα και την άφησαν εκεί. Δεν ήξεραν τώρα που είναι. Πέρασαν 200 περίπου χρόνια και έγινε επίθεση σε εκβρική η συνέδεσα. Και οι πιστοί εκείνοι παρακαλούσαν τον Θεό να τους βοηθήσει. Και παρουσιάσει η Παναγία μας και τους είπε, θα πάτε στο τάδε μέρος και θα βγάλετε την εικόνα του Κυρίου μας και Θεού μας και Υιού μου και αυτή θα σας σώσει. Και πράγματι τους υπέδεξε που θα πάνε, εγκρέμισαν και βρήκαν την εικόνα όπως ήτανε και το καντήλι να καίει ακόμη. Και με βάση αυτή την ευλογία, αυτή την εικόνα, την οποία περιέφεραν οι κατοίκοι της πόλεως, όλοι οι εχθροί έφυγαν και απεμακρύνθησαν και σώθηκε η πόλη. Έχουμε λοιπόν την πρώτη αχυροποίητη εικόνα του Χριστού μας. Αν ο Χριστός μας λοιπόν ήταν ειδωλολάτρης και έδινε το πρόσωπό του σε εικόνα, άλλο τόσο είμαστε ειδωλολάτρες και εμείς. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Είμαστε αδιάβαστοι. Γι' αυτό και ακριβώς κλονίζεται η πίστη μας με κάθε τι που θα μας πει, κάθε μυαλό που έχει πάρει αέρα από τη δύση. Εύχομαι εις τον Άγιο Θεό να μας ελεήσει και να σταθούμε σωστά στην πίστη και κοντά Του, γιατί είναι ανάγκη κατεξοχήν στις ημέρες μας. Αμήν. Δύο τροπάρια της Εκκλησίας μας, που το ένα είναι Απόστολοι εκπεράτων συνάθρησέντες εν θάδε γεσμανή το χωρίον κυρευθατέ μου το σώμα, και εσύ έκαι Θεέ μου παραλαβέ μου το πνεύμα. Και το άλλο είναι το εντιγενήσει την παρθενία ανεφύλαξα, εντικοιμήσει το κόσμον ου κατέλειπε Θεοτόκε, με τέσεις προς την ζωή μη τη ρυπάρχουσα τη ζωή
και τες πρεσβείες τες εζητουμένη εκ θανάτου τα στιχάσιμον. Τα δύο λέγω αυτά τροπάρια είναι εκείνα τα οποία συνθέτουν όλη την υπόθεση της σημερινής ημέρας. Δεν ξέρω αγαπητοί μου αν σας έχει ποτέ απασχολήσει στα σοβαρά δηλαδή η ημέρα η σημερινή. Εγώ μπορεί να λανθάνω την ημέρα τη σημερινή, τη βλέπω σαν μια άλλη μεγάλη Παρασκευή. Τη μεγάλη Παρασκευή χειδέψαμε το Θεό και σήμερα χειδεύουμε τη μητέρα του Θεού. Εξίσου σοβαρά είναι η ημέρα. Την ημέρα εκείνη χειδεύσαμε, επαναλαμβάνω, το Θεό και σήμερα τη μητέρα του Θεού. Δυο τάφοι, ιστορική τάφη, ανεπανάληψη τάφη, πανάγιοι τάφοι. Διότι ο μεν ένας εδέχθη τον Θεό και ο άλλος τη μητέρα του Θεού. Και σήμερα οι δύο τάφοι αυτοί είναι κενοί. Δεν υπάρχουν άλλοι τάφοι κενοί. Στον κόσμο είναι μόνο του Θεού και της μητέρας του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποιο Θεό, αλλά που είναι καθυλωμένος στο σάβανό του. Μόνο ο Θεός των χριστιανών, των Ορθοδόξων, έχει κενόν τάφων. Λέγω λοιπόν, σε μια άλλη μεγάλη Παρασκευή θα πρέπει σήμερα να αντιμετωπίζουμε την ημέρα αυτή. Εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε περισσότερο Παναγιολάτρες και ο λιγότερο Χριστολάτρες. Ό,τι θα πούμε με βάση την Παναγία. Παναγία μου βόηθα, με τη χάρη της Παναγίας, αν θέλει Παναγία. Περισσότερο μιλούμε για τη μητέρα και όχι για το σωτήρα. Είναι γλυκό το όνομα πάντοτε της Μητρός. Όμως υπάρχει ένα βασικό λάθος σε εμάς τους Ορθοδόξους. Τι θυμόμαστε μόνον όταν την έχουμε ανάγκη. Είπε ότι δεν εγκατέλειπε τον κόσμο. Τον κόσμο ούχε εγκατέλειψε Θεοτόκε. Αλλά ο κόσμος εγκατέλειψε τη Θεοτόκο. Η Θεοτόκος δεν εγκαταλείπει τον κόσμο και μας το απέδειξε μάλιστα στους τελευταίους σεισμούς. Τελευταίοι σεισμοί τουλάχιστον για τους Έλληνας έπρεπε να είναι μεγάλο μάθημα από απόψεως μάλιστα Θεοτόκου. Δεν μας εγκατέλειψε η Θεοτόκος, εμείς εγκαταλείψαμε τη Θεοτόκο. Δεν μας κατηράσει η Θεοτόκος, εμείς βλαστιμούμε την Θεοτόκο. Και εντούτοις είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο δυστυχώς δεν το λαμβάνουμε σοβαρός υπόψη και δεν ωφελούμεθα πολύ. Είναι αλήθεια ότι δεν ξεχνούμε πολλές φορές και επαναλαμβάνω κάτω από το θέμα της ανάγκης. Θα ήταν μεγάλη ευλογία για το έθνος μας, για την εκκλησία μας, για την οικογένεια, για το άτομο το ελληνικό, αν εσέβετο πραγματικά την Θεοτόκον. Έχουμε μια πρεσβεία ακίνητον, όπως λέγει η Εκκλησία μας, στα δεξιά του Χριστού. Μόνον κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα μάθουμε εμείς οι Ορθόδοξοι τι είναι η Παναγία. Μόνο κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Όταν τη δούμε στα δεξιά του Χριστού, εξεβονίμων βέβαια των τίμιων πρόδρομων, και δεν θα χαμογελάσει υπέρ μας, τότε θα καταλάβουμε τι ζημιά κάμαμε που δεν μάθαμε αυτό το πρόσωπο το ανεπανάληπτο. Δεν είναι Θεός, είναι μετά Θεόν, όπως ωραιότατα λέγει η Εκκλησία μας. Δεν σώζει, πρεσβεύει. Ο Χριστός σώζει. Τες πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Μας εισαγάγει. Ομιλεί στον Χριστό. Παρακαλεί στον Χριστό. Και ο Χριστός μας περιμένει, μας δίνει την ευχέρεια της μετανοίας και αν εμείς
επιστρέψουμε, μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε, κοινωνήσουμε του σώματός του και του αίματος του και συνθηκολογήσουμε εδώ στην ωραία πύλη. Με τις πρεσβείες της θα περάσουμε για την αιωνιότητα. Γι' αυτό άλλωστε λέγεται και ωραία η πύλη, διότι από εδώ περνούν οι ψυχές για τη βασιλεία των ουρανών. Τιμητική θέση της έχει δώσει η Εκκλησία στα δεξιά του Χριστού, όπως την είδε ο προφήτης. Παρέσει η βασίλισσα εκ δεξιών σου και χρυσωμένη πεπικυλμένη. Και όταν της βγάζει τη μερίδα ο ιερεύς στην Αγία Προσκομιδή, η οποία υπάρχει επάνω στο πρόσφορο που το φέρνουμε εμείς στην Εκκλησία, έτσι δεξιά τη ξαναβάζει εκεί στο Χριστό. Και δεξιά θα είναι στην αιωνιότητα στο Χριστό. Είναι μεγάλο κεφάλαιο για μας, αγαπητοί μου. Οι γυναίκες ας μάθουν για τη Θεοτόκο. Ας ζήσουν τη ζωή Θεοτόκου και ας μάθουν τα παιδιά τους τη Θεοτόκο. Διότι άνθρωποι που δεν γνώρισαν τη Θεοτόκο δεν εγνώρισαν το Χριστό. Άνθρωποι που δεν εγνώρισαν τη μητέρα δεν είναι δυνατόν να γνωρίσουν το γιο. Το γιο, σήμερα ακούσαστε πώς τον εμακάρισε μια γυναικούλα από το λαό. Μακαρία, λέει η κοιλία, η βασάσασά σε παιδί μου. Μακαρία η κοιλία και μαστιούσε φύλλα σας. Λέγονται αυτά τα λόγια σήμερα στις σύγχρονες μητέρες. Έχουνε παιδιά οι μητέρες σήμερα ώστε να πούνε δόξα στη ο Θεός, χαρά στη μάνα που σε έχει παιδί μου. Ή λέει ανάθεμα τη μάνα που σε έχει, που ήρθες και μου πήρες τον πατέρα των παιδιών μου, που ήρθες και μου πήρες τη μητέρα των παιδιών μου. Μήπως λέει αυτό ο σημερινός άνθρωπος? Αυτό λέει. Γιατί? Διότι η Θεοτόκος έμεινε απλώς ως υπηρεσία, έμεινε απλώς ως νοσοκόμα, Παναγία βόηθα, και για κάνα κεράκι, όχι προς μίμηση. Διότι Σώστομος λέγει σαφώς, μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου, και κατά συνέπεια μνήμη Παναγίας, μίμηση Παναγίας. Να μπει λοιπόν, αγαπητοί μου, η Παναγία μας στη ζωή μας. Δεν την γνωρίσαμε εμείς, εγνωρίσαμε το γιο της στην Εκκλησία της. Είναι η μητέρα μας. Για να την έχουμε μητέρα πρέπει να έχουμε αδελφό το Χριστό. Και μέσω αυτής έχουμε αδελφό το Χριστό. Εάν δεν έχουμε αδελφό το Χριστό, δεν έχουμε μητέρα την Παναγία, ούτε πατέρα το Θεό. Η συγγένεια λοιπόν αυτή πρέπει να μας συνέχει και να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Να τη μιμηθούμε σαν Παρθένα, να τη μιμηθούμε σαν κόρη, να τη μιμηθούμε σαν μητέρα, να τη μιμηθούμε σαν τη σοβαρότερα γυναίκα του κόσμου. Όπως την είδαν οι προφήτες, όπως την μίλησε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο οποίος την διεικόνησε από μικρή μέχρι και τη ημέρα ακόμη που έχει μίσει. Έτσι. Και τότε τα πράγματα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Δεν είναι αρκετό να την παρακαλούμε όταν την έχουμε ανάγκη. Διότι αυτό συμβαίνει σε εμάς. Είναι κάποια ανάγκη, έλα Παναγία. Δεν είναι ανάγκη, έξω Παναγία. Ξέρετε ότι η Παναγία δεν μπορεί να καθίσει στο σπίτι όταν το σπίτι ζει παρανόμο. Όταν η δεσποινή γίνεται άντρας και ο άντρας γίνεται κόρη. Όταν δεν υπάρχει νηστεία στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει εγκρατεία στο σπίτι. Όταν δεν υπάρχει παιδοποιία στο σπίτι. Όταν υπάρχει βλασφημία στο σπίτι. Όταν υπάρχει τα άλλα, τα επακόλουθα, πορνείες, μυθίες κλπ. Δεν μπορεί να σταθεί η Παναγία εκεί πέρα. Μπορεί να έχουμε την εικόνα της. Δεν έχουμε καμιά αντίρρηση. Μπορεί να έχουμε το καντήρι της. Την Παναγία όμως δεν έχουμε. Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει Παναγία, είναι ξεσκέπαστος. Είναι εκτεθειμένος στη βροχή και στεραυνούς χωρίς ομπρέλα. Η Παναγία είναι σκέπη. Σκέπη της πάντας. Έχει μεγάλη παρουσία στο Χριστό. Ας έφυγε. Είναι με τους ανθρώπους. Ούτε κατέλειπε. Τον έχει τον κόσμο. Αλλά τον κόσμο που αυτός δεν εγκατέλειπε. Διότι χρειάζεται μια συνεργασία. Ο Θεός, η Θεοτόκος, οι Άγιοι πάντα θέλουν. Αλλά πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος σήμερα ως επιτοπλίστων δεν θέλει ούτε την Θεοτόκον στο σπίτι, διότι του ελέγχει την παράνομο ζωή του, ούτε το Χριστό στη δουλειά του, διότι του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς τον θέλει. Δεν φταίει όμως ο Χριστός. Δεν φταίει η αγνώτηση, η παρθενία και η σοφροσύνη της Παναγίας. Φταίμε εμείς που θέλουμε παράνομον ζωή και το άσχημο, το κακό, το τρελότρομο να πω, ότι σιώνει και καλά να μας το ευλογήσει η Παναγία αυτό. Δεν το ευλογεί. Θέλει το σωστό, το τίμιο.
Γι' αυτό λέγω είναι μια μεγάλη μέρα σήμερα. Προφεύγουμε κατά κάποιον τρόπο. Πρέπει να βρισκόμεθα σήμερα στην κηδεία της Παναγίας, στην κηδεία της μητέρας μας. Πώς θα είναι θα σήμερα στην Εκκλησία, αν ήταν η μητέρα μας πεθαμένη εδώ. Σας ερωτώ. Θα ήσατε οι άντρες όπως είναι με τα κοντομάνικά τους και ζεσταίνους και οι γυναίκες γυμνές στην κηδεία της μάνας τους. Δεν θα ήσατε. Δεν θα ήσατε. Αμαρτάνος θα πει κανείς. Απλώς το συζητώ το πράγμα. Το αν αμαρτάνεις ή όχι, ή αν αμαρτάνω ή όχι, αυτό είναι θέμα συνειδήσεως ενός εκάστου. Το λέγω αυτό διότι, εάν πρόκειται να πάω σε έναν επίσημο, ή σε μια κηδεία ενός επισήμου, ή σε ένα γάμο ενός επισήμου, θα ντυθώ σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Όταν πρόκειται να πάω στην Παναγία ή στον Θεό, θα κάνω το δικό μου. Αυτό πάει να πει ότι δεν το έχω πιάσει ακόμη το θέμα. Πού παρουσιάζομαι, πού πηγαίνω. Πάω στην κηδεία της Παναγίας. Πώς πηγαίνω. Αν πήγαινα στην μάνα της κηδείας, πώς θα πήγαινα. Εκεί είναι το θέμα. Διότι, ξέρετε τι έχει πει ο Μέγας Βασίλειος. Το καλόν λέγει, το καλόν, ου καλόν ή εάν μη καλός γέννησε. Το καλό λέει. Δεν είναι καλό εάν δεν το κάνεις καλά. Έχω ένα φάρμακο που θεραπεύει τον καρκίνο. Πρέπει να το πάρω 3 κουταλιές την ημέρα. Εγώ γυρίζω το μπουκάλι και το πίνω. Θα πεθάνω μια ώρα γρηγορότερα. Γιατί, παρότι είναι καλό και κάνει θαύμα, δεν το κάνω σωστά όπως πρέπει. Ακριβώς αυτό είναι. Όμορφο είναι ο άνθρωπος να έρθει στην Εκκλησία, στη Παναγία σήμερα. Ναι, να έρθω. Να έρθω και την Κυριακή όμως. Αν σήμερα είναι στη Παναγία στην Εκκλησία, την Κυριακή είναι Ανάσταση. Πού είσαι την Κυριακή, γιατί δεν έρχεσαι. Βλέπεις ότι δεν τα κάνεις μια σειρά καλά, θα πρέπει να τα κάνεις καλά. Αυτό είναι το θέμα. Μαζί λοιπόν μια ευκαιρία να εκτιμήσουμε και να φτιάξουμε κατά κάποιον τρόπο καλύτερο σύντομο χρόνο τον εαυτό μας. Γι' αυτό άλλωστε ακριβώς μας αφήνει ο Θεός. Έχετε τη γνώμη μας, μας αφήνει για να σπουδάσουμε. Μας έχει ανάγκη εκεί να μας χρησιμοποιήσει τα γραφεία του. Έχει τη γνώμη ότι μας αφήνει για να βάλουμε τα τούμουλα τώρα πάνω σ' άλλο να κάνουν πολυκατοικίες για να κάνει ένα σεισμό να μας ισοπεδώνει. Αυτά είναι αστεία. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στον κόσμο για να ζήσει, αγαπητοί μου. Ο άνθρωπος ήρθε για να πεθάνει. Και πεθαίνει για να ζήσει. Μην κοιτάτε εμείς που χτυπάμε ξύλο και δεν θέλουμε τον θάνατο. Ένας Θεός πέθανε που έγινε άνθρωπος. Η μητέρα του Θεού πέθανε που ήταν άνθρωπος. Και δεν θα πεθάνουμε εμείς. Ας πάρουμε λοιπόν στα σοβαρά τα πράγματα. Και μην πλανόμεθα, δεν θα βρεθούμε μια μέρα αντιμέτωποι με αυτούς. Και ο τάφος δεν είναι τέρμα. Ο τάφος είναι αρχή μιας άλλης ζωής. Η σοφία σου και σε τέλος, ούτε σε τέρμα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα, αν δεν το έχετε πιάσει, πιάστε το ότι είμαστε σε μια τέτοια μεγάλη μέρα και ας την παρακαλέσουμε την Παναγία εκεί επάνω που είναι, να πρεσβεύει και υπέρ των και κοιμημένων μας και υπέρ ημών που έχουμε τόσες ανάγκες, σαν άτομα, σαν οικογένεια, σαν κοινωνία, σαν εκκλησία, σαν. Είναι μεγάλο κεφάλαιο πάντοτε να ζητάμε τις πρεσβείες της, γιατί δεν μας εγκατέλειπε και έχει μεγάλη παρουσία στον Χριστό. Ένα και τελειώνω. Ήχιστε εμείς οι Ορθόδοξοι που είμεθα χριστιανοί των ημερών των μεγάλων. Την ημέρα της Παναγίας μας, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, να προσερχόμεθα εις την θείαν ευχαριστία. Εγώ θα κοινωνήσω της Παναγίας. Καλώς θα κάνει. Έκανες καμιά προετοιμασία. Γιατί για να κοινωνήσει ένας άνθρωπος, να επικοινωνήσει, γιατί αυτό πάνε να πει, πρέπει να κανονίσει που πάει. Ο Θεός Χρυσόστομος λέγει στο ναόν εισήλθες, αυτόν άξιον ομολογήσας. Κάτσε στο σκέφτες, σε ποιο πηγαίνει. Αυτός ξέρει παρελθόντα, παρόντα και μέλλοντα. Δεν μπορώ να το κρυφτώ. Μπορώ να κρυφτώ από τον εισαγγελέα. Μπορώ να κρυφτώ από τον άντρα μου, από τη γυναίκα μου, από το παιδί μου, από την αστυνομία. Από τον Χριστό δεν μπορώ να κρυφτώ. Χριστός είναι στην πόρτα και ξέρει τον καθένα ποιος είναι. Όλες τις σκιές της ψυχής του, όπως βλέπει ο ακτινολόγος τις σκιές του πνεύμονός μας, έτσι ο Χριστός βλέπει στην πόρτα τις ψυχές μας, τις ψυχές από όλες τις πλευρές. Δεν είναι αρκετό άνθρωπο να κοινωνήσει, διότι ένας που προετοιμάζεται να κοινωνήσει είναι η σάφηση των αμαρτιών και ζωή την αιώνιο. Ένας όμως ο οποίος δεν προετοιμάζεται,
αλλά απλώς συνονεί διότι είναι μια μεγάλη μέρα της χριστιανοσύνης, αυτό φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν θέλουμε λοιπόν να μην κατακαούμε, αλλά να είναι η σάφεση των αμαρτιών και ζωή των αιώνιων, και όχι η κατάκαυση των ψυχών μας, ας προσέξουμε αυτή τη λεπτομέρεια που σας λέω. Είναι καλό πράγμα να επικοινωνεί ο άνθρωπος με τον Θεό, αλλά εφόσον έχει τα προετοιμασία σας αναλόγως. Για να φτάσει ένας άνθρωπος εδώ, πρέπει να τα φτιάξει λίγο πιο πέρα. Είναι δύο ειρήνες που αναφέρει η Εκκλησία. Υπέρ της άνωσεν ειρήνης του Κυρίου ειθόμεν και υπέρ της ειρήνης του Κυρίου δε ειθόμεν. Ειρήνη με τον κόσμο και ειρήνη με τον Θεό. Όταν γίνουν αυτές οι δύο ειρήνες, εζήτησα συγγνώμη με τον συνάνθρωπο που έχω κάποια δοσοληψία, εσυνδυάστηκα με τον Θεό, εφόσον μετένιωσα, εξομολογήθηκα και μου εδώ τη συγχώρηση. Μπορώ λοιπόν να προσέλθω εδώ πέρα, να πάρω και το Χριστό. Να μπει μέσα μου ο Χριστός και εγώ μέσα στο Χριστό. Και να γίνουμε ένα. Και να εφαρμοστεί εκείνο που είπε, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Ενεμημένη καγό είναι αυτό και εγώ αναστήσω αυτόν ενδιεσκά τη μέρα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, χωρίς να κάνουν καμιά προετοιμασία, χωρίς μετάνοια, χωρίς εξομολόγηση, χωρίς την ψυχολόγηση ίσως ακόμη με ορισμένα που έχουν με ορισμένους ανθρώπους, δικαστήρια, πάθη, την καλημέρα δεν λέγουν κλπ. Προσέρχονται τις ημέρες αυτές για να κοινωνήσουν για τα χρόνια πολλά. Κάνουμε λάθος. Θα πει κανείς, τι πρέπει να κάνουμε, αν μεταξύ μας υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επρόκειτο σήμερα να προσέλθουν, ατακτοποιείται όμως αναφορικώς με το μέρος που λέγω, ένα έχω να τους πω φιλικά και εν Χριστώ, να αναβάλουν. Να αναβάλουν. Να τακτοποιήσουν το θέμα τους με πνευματικών, να συμβιβάσουν καταστάσεις που έχουν έκρεμη και τότε να έρθουν. Και αύριο η ίδια αυτή η κοινωνία θα γίνει. Δεν είναι διαφορετική. Το Πνεύμα το Άγιο που κατήλθε σήμερα, όταν ο ιερεύς σήκωσε τα χέρια του και είπε «Κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον εθιμάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν αυτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν». Τότε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν. Αυτό το Πνεύμα το Άγιον και αύριο με τα ίδια λόγια που θα πει ο ιερεύς θα ξαναμεταβάλει τον άρτον σε σώμα και τον ίνον σε αίμα, ώστε ετοιμασμένοι να προσέλθουμε, να είναι η σάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Δεν διώχνω κανέναν από το Άγιο Ποτήριο. Μάλιστα είμαι υπέρ της συνεχούς διασυνωνίας, αλλά κατόπιν προετοιμασίας. Άνθρωποι που δεν ενίσθεψαν καν. Άνθρωποι που δεν ενίσθεψαν ούτε τα μάτια, ούτε τη σάρκα, ούτε τη σίτρα. Και εν τούτης για τα χρόνια πολλά θα προσέλθουν, διότι είναι μεγάλη ημέρα της 15ης Αυγούστου. Μεγάλη ημέρα, αλλά και μεγάλη αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος θα τακτοποιεί το όπως θέλει η Εκκλησία, διότι παρότι η Θεία Ευχαριστία είναι το μυστήριο των μυστηρίων και εν τούτης αυτό έρχεται δεύτερο εάν δεν υπάρχει το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Όχι να τα πω στην εικόνα, η εικόνα δεν σου λέει τίποτα. Φωτογραφία του γιατρού δεν σε κάνει καλά. Θα τα πει στο γιατρό, θα σε ψάξει ο γιατρός, θα σου γράψει την ταγή, θα πάρεις τα φάρμακα και θα δούμε αν θα γίνεις καλά. Όχι, τα είπα στην Παναγία. Η Παναγία δεν συγχωρεί. Όπα τα είπα στον Αφέντον Αγιώργιο. Ο Αφέντον Αγιώργιο δεν συγχωρεί. Όχι, τα είπα στον Χριστό. Ο Χριστός δεν συγχωρεί. Μα ποιος συγχωρεί επιτέλους? Ο παπάς του Χριστού συγχωρεί. Αυτός που έχει την εντολή. Ο παπάς. Τι Κύριε, ως της είπας. Ως αν δέθετε επί της δεδεμένα και ως αν λύσετε δεδεμένα, λύσε και του δούλου σου τούτου. Αυτός έχει την εντολή. Σ' αυτόν εδώσει η εξουσία. Λάβε Πνεύμα Άγιον. Κι αν δεσμεύσει έναν δεδεμένο και αν λύσει έναν δεδεμένο. Μη πλανόμεθα. Μη φτιάχνουμε μια θρησκεία δικιά μας. Ο Θεός μας ανέχεται. Δεν μας καταχέει αμέσως. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που έμειναν με ανοιχτό το στόμα. Δεν έβαλανε σώμα και αίμα, βάλανε άνθρακα πυρός. Αν διαβάσετε την ιστορία της Εκκλησίας, έμειναν με ανοιχτό το στόμα, κατεκάησαν, διότι ήθελαν να κάνουν το δικό τους, να φτιάξουν μια θρησκεία δικιά τους και με τον τρόπο το δικό τους. Συγχωρέστε με για τον τρόπο και για τον τόνο που σας μίλησα. Όμως, εύχομαι στον Άγιο Θεό να δεχτεί τις πρεσβείες της Παναγίας μας, αλλά και εμείς να τις λύσουμε.